εκπρόσωπε του Παναγιωτάτου Μητροπολίου Θεσσαλονίκης κυρίου Ανθίμου, εκπρόσωπε του Πατριαρχικού Ιδρύματος Πατερικών Μελετών, αξιότιμα κύριε Υπουργέ Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αξιότιμα κύριε Υπουργέ Μακεδονίας Θράκης, κύριε Γενικέ Πρόξενε της Κυπριακής Δημοκρατίας, κύριε εκπρόσωπε της Βρετανικής Πρεσβείας, επίτιμε πρόξενε της Ιταλίας, εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, κύριε εκπρόσωπε του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, κύριε εκπρόσωπε του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, κύριε Συνταγματάρχα, εκπρόσωπε του Διοικητικού Τρίτου Σώματος Στρατού, κύριε εκπρόσωπε του Διοικητή της ΑΔΙΣΠΟ, κύριε Διοικητά της Ναυτικής Διοίκησης Βόρειο Ελλάδος, κύριε Διοικητά της ΣΑΣ, εκπρόσωποι της Πανεπιστημιακής Κοινότητας, μέλη της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, εκπρόσωποι φορέων και οργανώσεων της πόλης μας, εκλεκτοί προσκεκλημένοι. Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών υποδέχεται απόψε στη Θεσσαλονίκη τον Υπουργό Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον διπλωμάτη, τον ιστορικό, τον πανεπιστημιακό δάσκαλο Νίκο Χριστοδουλίδη. Και θα τον τιμήσει σε λίγο με την ανακήρυξή του ως αντεπιστέλλον μέλος της εταιρείας μας, απονέμοντάς του το μετάλλιο των 80 χρόνων από την ίδρυσή της. Το βιογραφικό του τιμωμένου Υπουργού Νίκου Χριστοδουλίδη θα αναγνωστεί στη συνέχεια της εκδήλωσης κατά τη διάρκεια της, κατά τη διαδικασία της ανακήρυξης. Ωστόσο, οφείλω να επισημάνω ότι από την 1η Μαρτίου του 2018 είναι Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου. Έχει εκπροσωπήσει την Κυπριακή Δημοκρατία σε δεκάδες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διασκέψεις και τα τελευταία χρόνια έχει ζήσει από πολύ κοντά όλες τις κρίσιμες εξελίξεις του μεγάλου άλυτου εθνικού μας προβλήματος του Κυπριακού. Εκλεκτή προσκεκλημένη, στο πρόσωπο του Νίκου Χριστοδουλίδη, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών τιμά σήμερα την Κυπριακή Δημοκρατία και τον αντίξω τον άπελπη και μοναχικό αγώνα της εδώ και 45 χρόνια για τον τερματισμό της τουρκικής κατοχής, την απομάκρυνση των ξένων κατοχικών στρατευμάτων και την επίτευξη μιας λύσης σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Μιας δίκαιης, δημοκρατικής και βιώσιμης λύσης που να διασφαλίζει τα δικαιώματα όλων των ομίμων κατοίκων της Κύπρου, Ελλήνων, Τούρκων, Μαρονιτών, Αρμενίων και Λατίνων. Μιας λύσης που μπορεί να αποβεί το θεμέλιο για την παγίωση της ειρήνης στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και θα φέρει την ελευθερία και τη λύτρωση στο ωραίο πολύπαθο νησί, όπου, όπως μας διαβεβαιώνει από το 1901 ο Κωστής Παλαμάς, με το γνωστό του ποίημα «Στην Κύπρο την αέρινη, στη μακαρία γη, στο ωραίο πολύπαθο κορμί, η αγνή ψυχή δεν έσβησε και ζει και ζει και ζει». Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών από την ίδρυσή της το 1939, έχοντας ως σκοπό της την υποβοήθηση της έρευνας της ιστορίας και λαογραφίας της Μακεδονίας, όπως και την υποβοήθηση της ανάπτυξης της εν γέννη πνευματικής ζωής στη Μακεδονία, έδειξε αμέσως ενδιαφέρον και για τον πολιτισμό και για την ιστορία της Κύπρου. Ανέπτυξε στενές σχέσεις με τα αντίστοιχα πνευματικά σωματεία και ιδρύματα της Κύπρου, ειδικότερα στα χρόνια της Αγγλοκρατίας στο νησί,
με την Εταιρεία Κυπριακών Σπουδών που είχε ιδρυθεί με ανάλογους σκοπούς στη Λευκωσία το 1936 στην σκοτεινότερη περίοδο της Βρετανικής απεικιοκρατίας. Στις εκδόσεις εταιρείας μας, στα μακεδονικά, στα ελληνικά, στο Balkan Studies, στα επιστημονικά συνέδρια, στη βιβλιοθήκη μας, η Κύπρος και το κυπριακό ζήτημα κατέχουν πάντοτε μία ευδιάκριτη θέση. Αντίστοιχα, σε αυτήν εδώ την αίθουσα έχουν φιλοξενηθεί δεκάδες εκδηλώσεις για τον αγώνα της Κύπρου στις διαφορετικές φάσεις του από την δεκαετία του 1950 μέχρι και τις μέρες μας. Και δεκάδες Έλληνες Κύπροι, πολιτικοί, διπλωμάτες, πανεπιστημιακοί δάσκαλοι και απλοί άνθρωποι που αγωνίζονται για το δίκαιο της πατρίδας τους. Όπως πριν από 4 χρόνια η Χαρίτα Μάντολες, η γυναίκα σύμβολο του δράματος των αγνοουμένων, βρήκε σε αυτό το βήμα και στο κτίριο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών θερμή συμπαράσταση, αμέριστη υποστήριξη και αδελφική αγάπη. Θα σταθώ επιγραμματικά σε πρόσωπα και περιστατικά από τους πλούσιους και γόνιμους ιστορικούς δεσμούς της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών με την Κύπρο. Ένα από τα ιδρυτικά μέλη της εταιρείας μας, μέλος του πρώτου της Διοικητικού Συμβουλίου και επί σειρά ετών πρόεδρός της, ήταν ο καθηγητής της Λαογραφίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Στύλπων Κυριακίδης. Λίγοι γνωρίζουν σήμερα ότι ήταν ένας επιστήμονας που αγαπούσε ιδιαίτερο στη Μεγαλόνισο, καθώς είχε διατελέσει για 2 χρόνια, το 1912 με 1914, γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας, του σπουδαιότερου ιδρύματος στην κυπριακή ιστορία της εκπαίδευσης. Και ως πανεπιστημιακός και ως πρόεδρος Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, συνέβαλε καθοριστικά στην ανάπτυξη των κυπρολογικών σπουδών στο αντικείμενό του. Αλλά και στο πολιτικό και στο εθνικό πεδίο, σε συμπαράσταση του αγώνα των Κυπρίων, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών το 1953, στις παραμονές της έκρηξης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα για αποτείναξη του αποικιακού ζυγού και ένωση με την Ελλάδα, και ενώ είχαν ενταθεί προσπάθειες για διεθνοποίηση του Κυπριακού δια της υποβολής του προσυζήτησης στον ΟΗΕ, απίφθινε προς τη διεθνή επιστημονική και πνευματική κοινότητα έκκληση για την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Στην τρίγλωσση έκκληση, στα ελληνικά, στα γαλλικά και στα αγγλικά, αναφερόταν μεταξύ άλλων: «Η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών χαιρετίζει τον αγώνα των αδελφών Κυπρίων υπέρ της ελευθερίας, ανεξαρτησίας και ενώσεως με την μητέρα Ελλάδα. Εκφράζει τον θαυμασμόν δια την αδάμαστον επιμονήν των αγωνιζομένων Κυπρίων εις τα εθνικά ιδεώδη. Απευθύνει έκκλησιν προς όλα τα πανεπιστήμια, τα επιστημονικά ιδρύματα και τα πνευματικά οργανώσεις του δυτικού κόσμου και αιτείται την αμέριστην ηθική των συμπαράστασης εις τον αγώνα των Ελλήνων Κυπρίων». Αλλά και στα χρόνια της ανεξαρτησίας και των πρώτων χρόνων της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, τόσο πριν όσο και μετά την Κυπριακή τραγωδία του 1974, διατήρησε και ενίσχυσε τους δεσμούς της με την Κύπρο. Στο πολιτικό επίπεδο είναι χαρακτηριστικό του ενδιαφέροντος της εταιρείας για την Κύπρο ότι τον Φεβρουάριο του 1970, σε μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο για την Κύπρο, καθώς μερικές εβδομάδες αργότερα ακολούθησε η πολύκροτη απόπειρα δολοφονίας του Προέδρου Μακαρίου, προσκλήθηκε και μίλησε για το Κυπριακό σε αυτό εδώ το βήμα
ο Πάτροκλος Σταύρου, ο στενότερος συνεργάτης του Μακαρίου, υφυπουργός παρά το Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο επιστημονικό επίπεδο και στο πεδίο των αδελφικών δεσμών συνεργασίας πριν από 50 χρόνια, τον Απρίλιο του 1969, η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών ανακήρυξε τον τότε Υπουργό Παιδείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον διαπρεπή φιλόλογο και πρόεδρο επί σειρά ετών της Εταιρείας Κυπριακών Σπουδών, Κωνσταντίνο Σπυριδάκη, επίτιμο εταίρο της. Το σχετικό δίπλωμα επιδόθηκε στον Κύπριο Υπουργό στη διάρκεια του πρώτου Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου στη Λευκοσία από τον τότε πρόεδρο της εταιρείας, καθηγητή Χαράλαμπο Φραγκίστα, παρουσία του Γενικού της Γραμματέως Ιωάννη Βασδραβέλη και του μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου, καθηγητή Νικολάου Ανδριώτη. Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, νιώθω ιδιαίτερη τιμή επειδή η απόψινή εκδήλωση αποτελεί μία φυσική συνέχεια των ιστορικών δεσμών και των παραδοσιακών αδελφικών σχέσεων Μακεδόνων και Κυπρίων Ελλήνων που μόλις περιέγραψα πολύ συνοπτικά. Και εύχομαι στην επόμενη συνάντηση επίσκεψή σας στη Θεσσαλονίκη και στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών να σας υποδεχθούμε ως εκπρόσωπο της Ελεύθερης Κύπρου που θα φέρει και στη Μακεδονία το φοβερό μήνυμα της Σαλαμίνας για να θυμηθούμε τους καταληκτικούς στίχους του σεφερικού ποίηματος «Σαλαμίνα της Κύπρος, φωνή Κυρίου επί των υδάτων, νήσος της εστί». Σας ευχαριστώ πολύ. Και τώρα παρακαλώ τον επίσημο προσκεκλημένο και ομιλητή της εκδήλωσης, τον κύριο Υπουργό, να λάβει το λόγο και να μας αναπτύξει το θέμα του που αναφέρεται στις σχέσεις Μακεδονίας και Κύπρου. Παρακαλώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Σεβαστό Ιερατείο, κύριε Υπουργέ, εκλεκτοί προσκεκλημένοι, φίλες και φίλοι, και πραγματικά νιώθω όταν βρίσκομαι στην Θεσσαλονίκη ότι φίλες και φίλοι απευθύνουμε σε όλες και όλους τους παρευρισκόμενους. Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ προσφωνώντας την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση που διοργανώνει η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών σε συνεργασία με το Γενικό Προξενείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Χαρά, αισθάνομαι χαρά, γιατί έχω την ευκαιρία να ανταμώσω ξανά με καλούς φίλους. Και αισθάνομαι τιμή, γιατί η παρουσία μου συμπίπτει με τη συμπλήρωση 80 χρόνων ζωής, ιστορίας και πνευματικής προσφοράς της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, ενός οργανισμού ταγμένου στο καθήκον πρόθεσης της ελληνικής παιδείας, του πολιτισμού και της ιστορικής ανάδειξης της Μακεδονίας. Ενός ζωντανού εργαλείου γνώσης που συμβάλλει με συνέπεια, αφοσίωση και ανιδιοτέλεια στην προσπάθεια περισυλλογής και μελέτης παντός γλωσσικού, αρχαιολογικού, ιστορικού και λαογραφικού υλικού που σχετίζεται με τη Μακεδονία. Τη Μακεδονία του Φίλιππου, τη Μακεδονία του Αλεξάνδρου, τη Μακεδονία του Παύλου Μελά, τη Μακεδονία των Ελλήνων, εντός και εκτός Μητροπολιτικού Κορμού. Θέλω λοιπόν με την ευκαιρία να συγχαρώ και να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών για τη διοργάνωση της ειδικής
αυτής εκδήλωσης. Πρωτοβουλίες σαν την απόψινή προσφέρουν την ευκαιρία ανασκόπησης επιμέρους πτυχών της ιστορίας. Αποτελούν πλατφόρμα ανταλλαγής απόψεων και προβληματισμών σχετικά με την ιστορική πορεία και την πολιτισμική αλληλεπίδραση δύο ιδιαίτερων και ξεχωριστών γεωγραφικών τμήματων του ελληνισμού, της Κύπρου και της Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, μέσα από μια επιλεκτική παρουσίαση βασικών σταθμών της ιστορίας του ελληνισμού, καλούμαστε απόψε να αντιληφθούμε το συμπαγές πλαίσιο σχέσεων Μακεδονίας και Κύπρου. Η γεωγραφική θέση και ο ακριτικός χαρακτήρας της Κύπρου και της Μακεδονίας ήταν καθοριστικοί παράγοντες για την ιστορική τους πορεία. Οι δύο διαμετρικά αντίθετοι γεωγραφικοί πόλοι του ελληνισμού, οι άκρες των άκρων του εθνικού κορμού, αποτέλεσαν από την αρχαιότητα, μαζί με τις υπόλοιπες περιοχές του περιφερειακού ελληνικού χώρου, τον κυματοθράφστη των βαρβαρικών επιδρομών, αλλά και τον χώρο υποδοχής και αφομοίωσης των ξένων επιδράσεων και το εφαλτήριο για τη διάδοση της ελληνικής επιρροής προς τη Μέση Ανατολή και τα Βαλκάνια αντίστοιχα. Η κοινή ιστορική μοίρα μέχρι το 1912 οδήγησε στη δημιουργία πολλών δεσμών και σχέσεων ανάμεσα στις δύο περιοχές που, όπως ήταν φυσικό, ενισχύθηκαν και πολλαπλασιάστηκαν μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας και την ενσωμάτωσή της στο ελληνικό κράτος. Οι ιστορικές σχέσεις της Κύπρου με τη Μακεδονία ανάγονται στα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου, όταν ο μεγάλος Μακεδόνας στρατιλάτης, ύστερα από τη μεγάλη νίκη του στη μάχη της Ισού το 333 π.Χ., προχώρησε προς την Φινίκη για να εδραιώσει την κυριαρχία του στα παράλια της Ανατολικής Μεσογείου. Στην πολύμηνη πολιορκία της Τύρου, σύμφωνα με τον Αριανό, απέβη καθοριστική η άφιξη στη Σιδώνα των βασιλέων της Κύπρου με 120 πλοία που υπερδιπλασίασαν τη δύναμη του στόλου του Αλεξάνδρου, σφραγίζοντας την πρώτη κυπρομακεδονική συνεργασία και συμμαχία. Στην Κύπρο, οι μακεδονικές επιδράσεις θα είναι ιδιαίτερα έντονες μετά τη συμπερίληψη της νήσου στο βασίλειο των Πτολεμαίων, που είχε ως διοικητικό και πολιτιστικό κέντρο με μεγάλη ακτινοβολία την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Στα χρόνια των Πτολεμαίων, οι σημαντικότερες πόλεις της Κύπρου είναι η Σαλαμίνα, η σημερινή Αμόχωστος, κατεχόμενη από το 1974, και η γενέτειρά μου, η Πάφος. Στην Πάφο, μάλιστα, σώζεται το πιο σημαντικό αρχαιολογικό μνημείο της Πτολεμαϊκής περίοδου, η περίφημη και διεθνώς γνωστή τάφη των βασιλέων. Είναι μια περίοδος που αποτελεί αναγέννηση του ελληνισμού στο νησί, στη γλώσσα, στον πολιτισμό και στην ταυτότητα, με κέρυες τις άμεσες ή έμμεσες μακεδονικές επιδράσεις. Επομένως, κυρίες και κύριοι, οι σχέσεις της Κύπρου με τη Μακεδονία, όπως και με κάθε άλλο τμήμα του πανάρχαιου ελληνικού χώρου, είναι παλαιές, ποικίλες και πάνω απ' όλα στέρεες. Στη νεότερη εποχή, ο μελετητής οφείλει να σταθεί πρώτα σε μια σειρά Μακεδόνων εκπαιδευτικών που άφησαν έντονη τη σφραγίδα τους στη Μεγαλόνισο, στο χώρο της παιδείας. Επισημαίνουμε το εντυπωσιακό γεγονός ότι τρεις γυμνασιάρχες Σερών και ένας της Θεσσαλονίκης της περίοδου 1880-1913, Ιωάννης Δέλιος, Αθανάσιος Φυλακτός και Λεωνίδας Παπαπαύλου υπηρέτησαν και στο Παγκύπριο Γυμνάσιο Λευκωσίας κατά την περίοδο 1893-1911. Μάλιστα, ο Σεραίος Φιλόλογος Ιωάννης Δέλιος, ο πρώτος γυμνασιάρχης του Παγκυπρίου Γυμνασίου Λευκωσίας,
Είχε διδάξει στην Κύπρο αμέσως μετά την πενταετή του γυμνασιαρχία στη Θεσσαλονίκη, από την περίοδο 1888-1893, ενώ στη συνέχεια διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στις μακεδονικές οργανώσεις της Αθήνας. Σήμερα, στη Θεσσαλονίκη έχει μείνει η ανάμνησή του κυρίως με την οδό Ιωάννη Δελίου, μερικές εκατοντάδες μέτρα πιο πάνω από το χώρο που βρισκόμαστε απόψε. Στη Λευκωσία υπάρχει φωτογραφία του στο Πανκύπριο Γυμνάσιο και το όνομά του είναι το πρώτο που διαβάζει ο επισκέπτης όταν εισέρχεται στο πιο ιστορικό σχολείο της Κυπριακής Πρωτεύουσας. Κυρίες και κύριοι, η παρουσία των Κυπρίων εθελοντών στους αγώνες για την απελευθέρωση της Μακεδονίας και της Ηπείρου μπορεί να θεωρηθεί και ως ένα αντίδωρο για την ευεργετική παρουσία των Μακεδόνων εκπαιδευτικών στην Κύπρο. Όπως είναι γνωστό, από το 1798, όταν ο Λόγιος Ιωάννης Καρατζάς από τη Λευκωσία, που άνοικε στο στενό κύκλο των συνεργατών του Ρίγα Βελεστινλή, ακολούθησε το μαρτυρικό θάνατο του δασκάλου του στο Βελιγράδι, η συμμετοχή των Κυπρίων στις ελληνικές επαναστάσεις και τους απελευθερωτικούς πολέμους ήταν συνεχής και αδιάλειπτη. Με κορύφωση φυσικά την Κυπριακή Συμβολή στο ξεσηκωμό του 1821, όπου Έλληνες από την Κύπρο πήραν μέρος σε όλες τις επαναστατικές κινητοποιήσεις αλήτρων των ελληνικών χωρών από τη σύσταση του ελεύθερου κράτους. Η κατάταξη εθελοντών ήταν μια ακόμα απόδειξη της κυπριακής συμπαράταξης προς τη μητέρα πατρίδα και τους υπόδουλους αδελφούς, αλλά κυρίως αποτελούσε μια ηχηρή έκφραση του ενωτικού αγώνα των κατοίκων της Μεγαλονήσου. Στις αρχές του 20ου αιώνα, όταν το ενδιαφέρον της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και της κοινής γνώμης επικεντρώθηκε στη Μακεδονία, η Κύπρος έδωσε τη δική της παρουσία στο μακεδονικό αγώνα με ένα μικρό αριθμό πολεμιστών, 8 σύμφωνα με την ιστορική έρευνα. Ο πιο γνωστός Κύπριος μακεδονομάχος ήταν ο Γεώργιος Αργυρίου, Κυπρέος από την Πέγια της Πάφου, που ευτύχησε να ζήσει μέχρι και το 1977. Μετά την απελευθέρωση της Μακεδονίας, εγκαταστάθηκε στο Κιλκής. Ο καπετάν Γιώργης, όπως ήταν γνωστός, έγινε πανελλήνια γνωστός χάρη στις τηλεοπτικές του εμφανίσεις στην εκπομπή του Φρέτη Γερμανού και η μνήμη του στο Κιλκής παραμένει ακόμη και σήμερα ζωντανή. Από τις αρχές του 20ου αιώνα, η Μακεδονία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης και στην Κύπρο και το γεγονός αυτό εκφράστηκε με ποικίλους τρόπους, με τη διεξαγωγή εκκλησιαστικών ή φιλολογικών μνημοσύνων για πεσόντες μακεδονομάχους ή δολοφονηθέντες αρχιερείς ή γενικότερα Έλληνες που σκοτώθηκαν στη Μακεδονία, θύματα της εξέγερσης του Ήλτεν, Παύλος Μελάς, Κοριτσάς Φώτιος, Γρεβενών Εμιλιανός και άλλοι, με την οργάνωση διαλέξεων και την κυκλοφορία βιβλίων με τις ελληνικές θέσεις για τη Μακεδονία, τη διενέργεια εράνων υπέρ των αρχαλιτών και των άλλων προσφύγων της Ανατολικής Ρωμιλίας, τη δημοσίευση στις ελληνικές εφημερίδες του νησιού εκατοντάδων άρθρων και σχολείων για το μακεδονικό ζήτημα, με τον αντίκτυπο να είναι αισθητός και στη λογοτεχνία και στις κυπριακές εκδόσεις της εποχής. Το πόσο συνήγειρε ο μακεδονικός αγώνας στους Κύπρους πολιτευτές αποδείχθηκε και τον Οκτώβριο του 1907, όταν επισκέφθηκε την Κύπρο ο νεαρός υφυπουργός αποικιών Winston Churchill, που έγινε δεκτός με γενικό σημειοστολισμό των πόλεων και ενθουσιώδεις εκδηλώσεις των Ελλήνων κατοίκων υπέρ της Ένωσης. Ήταν η πρώτη φορά που επισκέφθηκε το νησί ένας Βρετανός υπουργός και το γεγονός αποδείχθηκε ιστορικής σημασίας. Οι Έλληνες Κύπροι βουλευτές, στο υπόμνημά τους προς τον υφυπουργό αποικιών, δεν παρέλειψαν στην πρωτοφανή ευκαιρία που τους δόθηκε να ζητήσουν από τον εκπρόσωπο της αποικιακής κυβέρνησης και τη δικαιοσύνη στη Μακεδονία, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο και τη ρομαντικότητα που χαρακτήριζε την πολιτική ηγεσία της Κύπρου κατά την πρώιμη περίοδο της Αγγλοκρατίας.
έγραφαν χαρακτηριστικά. «Επί τη ευκαιρία ταύτη, θεωρούμε καθήκον ημών να προσθέσουμε ότι με τα ψυχικού άλγους ο ελληνικός λαός της Κύπρου παρακολουθεί τα εν Μακεδονία και Θράκη τελούμενα, όπου απαράγραπτα δικαιώματα της ελληνικής φυλής σφαγιάζονται και διαπράττονται πρωτοφανής αγριότητε παρά λαού επισάκτου, ανανέωνοντας τας αγρίας ομότητας απηχωμένων αιώνων, θεωρεί δε καθήκον, όπως διαμαρτυρηθεί προς την ευπατρίδη αντιπρόσωπο της Βρετανικής κυβερνήσεως, διαβεβαιών την άριχτον εθνικήν αλληλεγγύην πάντων των ελληνικών τμήματων, της πολιτικός μεν και χωρισμένης, εθνικός δε αρίχτος ενωμένης ελληνικής πατρίδος και επικαλεστεί την υπέρ των αδικουμένων ισχυράν προστασίαν της Μεγάλης Βρετανίας». Φίλες και φίλοι, λίγα χρόνια αργότερα, οι Βαλκανικοί πόλεμοι προκάλεσαν ενθουσιασμό στην Κύπρο για την εδαφική επέκταση του ελληνικού βασιλείου και τις νίκες των χριστιανικών κρατών εις βάρος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που όπως διαφαινόταν θα είχε άμεσες ευνοϊκές επιπτώσεις και για το πολιτικό μέλλον της Κύπρου. Στη διάρκεια των πολέμων του 1912-1913 κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό 1.500 τουλάχιστον Κύπροι εθελοντές, σε συνέχεια της εξίσου μεγάλης συμμετοχής 1.000 εθελοντές στον ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897. Υπολογίζεται ότι 55 από αυτούς σκοτώθηκαν στους δύο πολέμους. Οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους στο πολύ νεκρο ελληνοβουλγαρικό πόλεμο, στα χώματα της Μακεδονίας και στη Νότια Βουλγαρία. Ανάμεσα στους ανώνυμους και άγνωστους εθελοντές του ελληνικού στρατού στους Βαλκανικούς πολέμους, υπηρέτησαν στη Θεσσαλονίκη για λίγες ή περισσότερες εβδομάδες οι βουλευτές στο Κυπριακό Νομοθετικό Συμβούλιο Νικόλαος Λανίτης και Ευάγγελος Χατζιωάννου και το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου και τότε Δήμαρχος Λεμεσού Χριστόδουλος Σόζος. Μαζί με τους δύο τελευταίους πολιτευτές είχε ταξιδέψει και ο Μητροπολίτης Κητίου, Μελέτιος Μεταξάκης, που χωροστάτησε και κήρυξε στη λειτουργία της 4ης Νοεμβρίου 1912 στον Ναό του Αγίου Μινά, λίγο 24 ώρα μετά την απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης, ενώ ανέλαβε και διεκπεραίωσε με επιτυχία νευραλγική αποστολή υπέρ των ελληνικών εθνικών συμφερόντων στο Άγιο Όρος, αποκρούοντας τις ρωσικές βλέψεις. Παράλληλα, επιστολές, πολεμικά ημερολόγια και ανταποκρίσεις δεκάδων Κυπρίων εθελοντών από τις νέες χώρες της ελληνικής επικράτειας δημοσιεύθηκαν στις εφημερίδες της γενέτειρας νήσου τους, ανατροφοδοτώντας το ρεύμα του εθελοντισμού και προσφέροντας την κοινή γνώμη στην Κύπρο πλήθος πληροφοριών για την απελευθερωθήσα πατρίδα του Αλεξάνδρου και του Αριστοτέλους. Σε ένα άλλο επίπεδο, από τα τέλη του 1912, Κύπροι έμποροι με ταξίδια τους στη Μακεδονία προσπάθησαν να αναπτύξουν εμπορικές σχέσεις με τις νέες βόρειες ελληνικές επαρχίες, εισάγοντας στο νησί μακεδονικά καπνά, υφάσματα και γαλακτοκομικά προϊόντα. Την ίδια εποχή, μετά το τέλος των Βαλκανικών πολέμων, μικρός αριθμός εμπορευόμενων από την Κύπρο επέλεξε να εγκατασταθεί στη Βόρεια Ελλάδα, κυρίως στη Θεσσαλονίκη, μαζί με άγνωστο αριθμό Κυπρίων εθελοντών του 1912-1913, που μετά την απόλυσή τους από τον ελληνικό στρατό δεν επέστρεψαν στη γενέτειρά τους και αποφάσισαν να αναζητήσουν την τύχη τους στη Μακεδονική πρωτεύουσα και στις γύρω περιοχές. Από αυτή την κατηγορία ξεχωρίζει ο διορισμός στη θέση του υποδιοικητή Χαλκιδικής, θέση ανάλογη με την κατοπινή του νομάρχη, στην περιοχή καταγωγής του Προέδρου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, του κυρίου Βασίλη Πάπα, του Δημοσθένη Σταυρινίδη, γόνου μία από τις μεγαλύτερες κυπριακές δημοσιογραφικές οικογένειες,
των ιδρυτών και ιδιοκτητών της ιστορικής εφημερίδας «Ελευθερία της Λευκωσίας». Στη Χαλκιδική, ο Σταυρινίδης υπηρέτησε για ένα έτος, κατά το 1915 μέχρι και το 1916. Στον τομέα τώρα των οικονομικών σχέσεων μεταξύ της Κύπρου και της Μακεδονίας, συνετέλεσε σημαντικά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το πρώτο περίπτερο της Κύπρου λειτουργήσε στην έκτη περίοδο, τον Σεπτέμβριο του 1931. Λόγω των Οκτωβριανών του 1931 στην Κύπρο, η επόμενη επίσημη κυπριακή συμμετοχή στην έκθεση θα ερχόταν 28 χρόνια αργότερα, στην 24η έκθεση τον Σεπτέμβριο του 1959, μετά το τέλος του αγώνα της ΕΟΚΑ και την υπογραφή της κυπριακής ανεξαρτησίας σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό τοπίο. Ο αριθμός των Κυπρίων στη Θεσσαλονίκη αυξήθηκε με τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την κυπριακή εθελοντική κατάταξη στο Μακεδονικό Μεταγωγικό Σώμα του Βρετανικού Στρατού και στο Στρατό της Εθνικής Άμυνας. Η αύξηση της κυπριακής παροικίας οδήγησε και στη δημιουργία Συλλόγου Κυπρίων στη Θεσσαλονίκη πριν από ακριβώς 100 χρόνια, τον Δεκέμβριο του 1919. Στις 20 Ιουνίου 1921 αποφασίστηκε η μετανομασία του Συλλόγου σε Κυπριακή Αδελφότητα Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με τα αρχαιακά τεκμήρια που διασώθηκαν, το καλοκαίρι του 1921 τα εγγεγραμμένα μέλη ήταν 105, ένας ιδιαίτερα υψηλός αριθμός. Η αδελφότης επέζησε με αυτή την ονομασία μέχρι και τις αρχές της δεκαετίας του 1960. Σήμερα στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν, όπως ξέρετε, δύο σύλλογοι Κυπρίων, αλλά και πολλές φοιτητικές οργανώσεις. Σημαντικό όμως ορόσημο για την κυπριακή παρουσία στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας αποτέλεσε η απόφαση για ίδρυση του Προξενείου της Κυπριακής Δημοκρατίας το 1986. Κυρίες και κύριοι, για να επιστρέψουμε στους ιστορικούς δεσμούς, μια νέα ομαδική έλευση Κυπρίων στη Μακεδονία καταγράφηκε το φθινόπωρο του 1920, όταν η κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου, λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου, προσκάλεσε στη Μακεδονία και στη Θράκη Κύπριους άνεργους δασκάλους για να καλύψουν τις μεγάλες διδακτικές ανάγκες στα εκπαιδευτήρια της Υπαίθρου των νέων χωρών. Μερικές δεκάδες Κύπροι δάσκαλοι εργάστηκαν κατά το 1920-1922 σε χωριά της Χαλκιδικής, της Φλόρινας, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και οι εντυπώσεις τους είναι πολύτιμες και εξαιρετικά ενδιαφέρουσες από πολλές πλευρές, ακόμη και όταν, για παράδειγμα, περιγράφουν με αρκετή απογοήτευση τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που αντιμετώπιζαν στον βαρύτατο για τους Κύπριους νησιώδες μακεδονικό χειμώνα. Ενδιάμεσα, στα χρόνια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, είχε μεσολαβήσει η στράτευση και η έλευση στη Μακεδονία 12.000 Κυπρίων ημιονυγών, Ελλήνων και Τούρκων, στο ειδικό μακεδονικό μεταγωγικό σώμα. Το σύνολο των ημιονυγών συνέδεσε τη θητεία του με τη Θεσσαλονίκη, παρότι αρκετοί από αυτούς υπηρέτησαν και μετά το τέλος του πολέμου μέχρι το 1920. Από την Αμόχωστο μεταφέρονταν ατμοπλοϊκό στη Θεσσαλονίκη, όπου το κέντρο της βασικής ολιγοήμερης εκπαίδευσης για αυτούς, μέρος του Βρετανικού στρατού, Ινδούς, Κυπρίους και Μακεδόνες, ήταν στο στρατόπεδο στη σημερινή οδό Λαγκαδά. Η εξέλιξη και οι ανάγκες του μακεδονικού μετόπου έφεραν τους Κύπριους στη Δοϊράνη και σε άλλες περιοχές της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, στις Σέρες, στη Ροδόπη, στη Σερβία, στην κοιλάδα του Στριμώνα και πιο βόρεια και ανατολικά, στη Βάρνα, στο Πλέβεν και στο Ροστούκ, αλλά ακόμα και στην Καλλίπολη. Παρότι δεν έφεραν όπλα, δεν υστέρησαν σε θυσίες αίματος και σε 7 συμμαχικά στρατιωτικά κημητήρια της Μακεδονίας έχουν εντοπιστεί τάφοι
38 Κυπρίων που έχασαν τη ζωή τους υπηρετώντας το Βρετανικό στρατό στο διάστημα 1916-1920, χωρίς αυτός ο αριθμός φυσικά να είναι και ο τελικός. Εκτός από αυτούς, Κύπροι σκοτώθηκαν στη Μακεδονία υπηρετώντας και στον ελληνικό στρατό. Μόνο στην πολύ νεκρή μάχη του Σκρά, το Μάιο του 1918, εντοπίζονται 5 πεσόντες Κύπροι εθελοντές. Είναι εντυπωσιακό και έχω την αίσθηση ότι δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμη ούτε στην Κύπρο, ότι εάν συνυπολογιστούν και οι πεσόντες Κύπροι εθελοντές στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, αλλά και τον επακολουθήσαντα ελληνικό εφήλιο, η Μακεδονία είναι ο γεωγραφικός χώρος στον οποίο σκοτώθηκαν οι περισσότεροι Κύπροι στρατιώτες εκτός Κύπρου κατά τον 20ο αιώνα. Το τραγικό αντίδωρο θα ερχόταν με την ηρωική θυσία δεκάδων αξιωματικών και στρατιωτών από τη Μακεδονία που σκοτώθηκαν προασπίζοντας την κυπριακή ανεξαρτησία και ακεραιότητα το καλοκαίρι του 1974 στον Πενταδάχτυλο, στις ακτές της Κερίνιασης και στην πεδιάδα της Μεσαωρίας και στους οποίους πεσόντες και κάποιοι από αυτούς ακόμη αγνοούμενοι οφείλουμε τεράστια ευγνωμοσύνη. Τέλος, ένα άλλο πεδίο δεσμών της Κύπρου με τη Μακεδονία πρόσθεση από το 1926 η λειτουργία του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης όπου σπούδασαν χιλιάδες Κύπροι φοιτητές και φοιτήτριες παίρνοντας τα φώτα της γνώσης και επιστημονική καθοδήγηση από φωτισμένους πανεπιστημιακούς δασκάλους. Η Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα των προσφύγων από το 1922, μεγάλη φτωχομάνα για το λαϊκό τραγούδι, είναι λόγω κυρίως του Πανεπιστημίου της, η αγαπημένη πόλη και η δεύτερη πατρίδα για χιλιάδες Κυπρίους. Ανάμεσα στους Κύπριους αποφύτους του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ξεχωρίζουν σήμερα βουλευτές, υπουργοί, πανεπιστημιακοί, διαπρεπείς προσωπικότητες του επιστημονικού κόσμου της Κύπρου. Με μεγαλύτερη όμως φυσικά μορφή ανάμεσά τους τον Κυριάκο Μάτση, τον μόνο πτυχιούχο από τους ήρωες του αγώνα της ΕΟΚΑ που σκοτώθηκε στον Πενταδάχτυλο τον Νοέμβριο του 1958 και ο Αντριάντας του έχει ψωθεί εδώ και πολλά χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο για να τιμάται ο ηρωικός πτυχιούχος της Γεωπονικής Σχολής της Θεσσαλονίκης. Θα ήταν παράληψη εάν σε αυτό το πλαίσιο δεν αναφερόμουν και στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας που είχα το προνόμιο να υπηρετήσω κι εγώ και το οποίο έχει τη μεγάλη χαρά, τιμή και τύχη να διατηρεί στους κόλπους του τον πιο ισχυρό, σύγχρονο θα έλεγα εγώ, Κύπριο Μακεδόνα. Τον καθηγητή και πολύ καλό μου φίλο Πέτρο Παπαπολιβίου. Τον άνθρωπο που με ανιδιοτέλεια και σεβασμό προς το λειτουργήμα που επιτελεί ενέπνευσε εκατοντάδες Κύπριους και Ελλαδίτες φοιτητές, εμφυσώντας τους το πάθος και την αφοσίωση στη μελέτη της ιστορίας του νεότερου ελληνισμού και ειδικότερα της Μακεδονίας. Κυρίες και κύριοι, συνοψίζοντας τις προαναφερθήσεις παρατηρήσεις, είναι αντιληπτό ότι οι σχέσεις κυπριακού και μακεδονικού ελληνισμού χαρακτηρίστηκαν από την ενεργοποίηση των αντίστοιχων εθνικών αντανακλαστικών. Πρόκειται για ένα ξεχωριστό μοτίβο προσφοράς στον Μητροπολιτικό Κορμό, μέσα από τον οποίο αποδεικνύεται εμπράκτως η έννοια του πατριωτισμού και της εθνικής προσφοράς. Είμαι βέβαιος ότι σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο θα συνεχίσει τις δράσεις και προσφορά της η Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, που τα 80 χρόνια παρουσίας της έχουμε σήμερα τη χαρά να τιμούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, θέλουμε να σας συγχαρούμε για αυτή την εξαίρετη ομιλία σας και να σας πούμε ότι σήμερα τιμούμε τόσο προσωπικά τους αγώνες που διεξάγετε μέσα από την νευραλική θέση που κατέχετε ως Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά και στο πρόσωπό σας τιμούμε και όλον τον κυπριακό λαό για τους αγώνες του όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό λοιπόν και αποφασίσαμε ομόφωνα ως Διοικητικό Συμβούλιο να σας ανακηρύξουμε αντεπιστέλων μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Προηγουμένως όμως θα παρακαλέσω τον Γενικό Γραμματέα της Εταιρείας, τον καθηγητή κύριο Χρήστου, να αναγνώσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και ένα σύντομο βιογραφικό σας. Ο Νίκος Χριστοδουλίδης γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1973 στην Πάφο. Είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών, οικονομικών, βυζαντινών και νεοενηλικών σπουδών από το Πανεπιστήμιο ΣΥΤ της Νέας Υόρκης, Queen's College, με μεταπτυχιακές σπουδές στις πολιτικές επιστήμες στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης και διπλωματικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Μάλτας. Είναι κάτοχος διδακτορικού από το Τμήμα Πολιτικών Επιστημών και Δημοσίας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπήρξε διπλωμάτης καριέρας από το 1999 μέχρι το 2013. Σε αυτό το διάστημα υπηρέτησε ως διευθυντής του Γραφείου του Υπουργού Εξωτερικών, εκπρόσωπος της Κυπριακής Προεδρίας στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, αναπληρωτής αρχικός αποστολής της Πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα, διευθυντής του Γραφείου του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εξωτερικών και γενικός πρόξενος στην υπάτη αρμοστία της Κυπριακής Δημοκρατίας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Πριν από τον διορισμό του ως Υπουργό Εξωτερικών την 1η Μαρτίου 2018, υπηρέτησε ως διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας 2013-2018 και ως κυβερνητικός εκπρόσωπος 2014-2018. Διατέλεσε λέκτορας και συνεργάτης σε θέματα έρευνας στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου της Κύπρου μεταξύ 2007 και 2010. Είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Σχέδια λύσης του Κυπριακού» 1948-1978 το 2009 και «Οι σχέσεις Αθηνών-Λευκωσίας και το Κυπριακό» 1977-1988 του 2013. Έχει επίσης αρθρογραφήσει εκτενώς τόσο σε διεθνή επιστημονικά έντυπα όσο και στον εγχώριο και διεθνή τύπο. Απόσπασμα πρακτικών της 9ης Τακτικής Συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών της 18ης Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 11:04. Προεδρία Βασίλειος Πάπας. Παρόντες: Γεώργιος Πουρνάρης, Αντιπρόεδρος. Κωνσταντίνος Χρήστου, Γενικός Γραμματεύς. Αθανάσιος Μιχαηλίδης, Ταμείας. Αδελαΐσης Μυρλιάδου, Έφορος Βιβλιοθήκης. Δημήτριος Γαρούφας, Θεόδωρος Δαρδαβέσης, Αγγελική Δελικάρη, Βενιαμίν Καρακουστάνογλου, Σύμβουλοι. Θέμα πρώτον. Ανακοινώσεις Προέδρου. Ο Πρόεδρος κ. Βασίλειος Πάπας εισηγείται. Ο Νικόλος Χριστοδουλίδης, Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι πολιτικός επιστήμων, οικονομολόγος και ιστορικός, καθώς έχει ολοκληρώσει βυζαντινές και νεοελληνικές σπουδές. Ως πανεπιστημιακός, έχει διδάξει στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο γνωστικό αντικείμενο Ιστορία του Μεταπολεμικού Κόσμου, ενώ είναι και συγγραφέας βιβλίων σχετικών με το κυπριακό ζήτημα. Έχοντας πραγματοποιήσει εξαιρετική σταδιοδρομία στην διπλωματική υπηρεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας, διορίστηκε το 2013 διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας και το 2014 κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την 1η Μαρτίου 2018 διορίστηκε Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο Νικόλαος Χριστοδουλίδης συνδυάζει τη βαθιά θεωρητική και ιστορική γνώση με την άσκηση πρακτικής πολιτικής, υπερασπιζόμενος τα κυπριακά και τα ευρύτερα εθνικά συμφέροντα. Για όλους τους παραπάνω λόγους, ο Πρόεδρος προτείνει την αναγόρευση του Νικολάου Χριστοδουλίδη σε αντεπιστέλων μέλος της εταιρείας. Το Διοικητικό Συμβούλιο συμφωνεί με την εισήγηση του Προέδρου και αποφασίζει ομόφωνα να αναγορευτεί ο Νικόλαος Χριστοδουλίδης αντεπιστέλων μέλος της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών. Ακριβές απόσπασμα, Θεσσαλονίκη, 3 Δεκεμβρίου 2019, ο Πρόεδρος Βασίλειος Νικολάου Πάπας, ο Γενικός Γραμματεύς Κωνσταντίνος Παναγιώτου Χρήστου.
επιτρέψετε όμως να δώσουμε και ένα αναμνηστικό δώρο για τα 80 χρόνια της εταιρείας μας στο Γενικό Πρόξενο της Κυπριακής Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη για την άριστη συνεργασία την οποία έχουμε και γι' αυτό θα τον παρακαλέσω να ανέβει στο βήμα να του επιδώσω το αναμνηστικό δώρο. Κυρίες και κύριοι, το πρόγραμμά μας θα κλείσει με ένα δεκάλεπτο μουσικό πρόγραμμα με δύο Κύπριους φοιτητές του Μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στο πιάνο είναι ο Ανδρέας Νικολάου και στο βιολί ο Χάρης Μαϊμάρης, οι οποίοι παίζουν κάποιο κομμάτι του Κύπριου συνθέτη Άρη Αντωνιάδη και τρία μέρη από την Κυπριακή Σουίτα του Θεσσαλονικίου συνθέτη Άλκη Μπαλτά. Thank you.
Να ευχαριστήσουμε τους δύο Κύπριους φοιτητές του Μουσικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Εδώ κάπου τελείωσε η σημερινή μας εκδήλωση. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε όλους για τη δημιουργική σας παρουσία. Ιδιαίτερα βέβαια τον αξιότιμο Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Χριστοδουλίδη, ο οποίος από αυτή τη στιγμή είναι και αντεπιστέλων μέλος της εταιρείας μας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.